Σε λιγότερο από 4 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει η απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαυρίου-Τσεσμέ. Σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια, η διαδρομή θα εκτελείται σε καθημερινή βάση, όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά για ολόκληρο το χρόνο, εξυπηρετώντας τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαυρίου-Τσεσμέ, μια κίνηση με θετικό πρόσημο και για τις δύο πόλεις. Στις 2 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί το πρώτο απευθείας δρομολόγιο της σύνδεσης Σμύρνης-Λαυρίου. Δουλεύουμε με τον Τούρκο συνεργάτη μας τα τελευταία 4 χρόνια. Τους τελευταίους 4 μήνες έχει πάρει ζωή γιατί καταλήξαμε στις διαδικασίες και στους τόπους που θα προσεγγίζει το βαπόρι. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση, η διάρκεια των οποίων θα είναι 7 ώρες. Από την ακτοπλοϊκή σύνδεση υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνται καθημερινά χιλιάδες άτομα. Αυτό το δρομολόγιο έχει στηθεί για να εξυπηρετήσει επιβατικούς τουριστικούς σκοπούς και κατ' επέκταση τους εμπορικούς. Έπειτα από 4 χρόνια διεργασιών, το εγχείρημα του Έλληνα και Τούρκου επιχειρηματία μπαίνει στην τελική ευθεία. Στην ουσία το Αιγαίο γίνεται η γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, γιατί θα συνδεθεί από την Ελλάδα κατ' επέκταση με την Πάτρα και κατ' επέκταση με όλη τη Βόρεια Ευρώπη και με το Τσεσμέ θα καλύψει όλη την Τουρκία συν χώρες της Ασίας όπως το Ιράν, Αζερμπαϊτζάν κτλ. Σημαντικά θα είναι τα οικονομικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία του Λαυρίου από την απευθεία σύνδεση του λιμανιού της πόλης με το Τσεσμέ, καθώς αναμένεται υψηλός βαθμός επισκεψιμότητας. Θα δώσει όθηση και στην επισκεψιμότητα του Δήμου μας από ξένο κόσμο και στην οικονομική έτσι, ενίσχυση των επαγγελματιών και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και να το στηρίξουμε, να το αγκαλιάσουμε. Από τη σύνδεση Αθήνας-Τουρκίας εκτιμάται ότι θα σημειωθεί μείωση του κόστου της διακίνησης αγαθών από και προς την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια, κυρίως από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, τόσο στο Βόρειο Αιγαίο όσο και στα Δωδεκάνησα, σε τουριστικό επίπεδο. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Κοντά μας είναι ο κύριος Καρακάνης Στέφανος, εκπρόσωπος ναυτιλιακής εταιρείας και πράκτορας, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που σήμερα είστε κοντά μας. Πραγματικά θετική είναι αυτή η εξέλιξη, αυτή η σύνδεση μεταξύ Λαυρίου και Τσεσμέ. Πώς προέκυψε, κύριε Καρακάνη? Ήταν ένα όνειρο ετών που ήταν βέβαια πάνω στα χαρτιά. Μετά από πολλή εργασία και με τον Τούρκο συνεργάτη, επιχειρηματία, καταφέραμε και ξεπεράσαμε κάποιες δυσκολίες. Και φαντάζομαι γραφειοκρατικές αγγελώσεις σίγουρα. Γραφειοκρατικές ακριβώς και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έχουμε σύνδεση Αθήνας-Τουρκίας απευθείας. Πρόκειται, όπως είπαμε και στην αρχή, για μια θετική εξέλιξη. Ποια θα είναι τα ωφέλη από αυτό το εγχείρημα? Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Καταρχήν, η Ελλάδα και η Τουρκία υπάρχει τώρα η γέφυρα που είναι το Αιγαίο. Τα οικονομικά ωφέλη από εμπορικούς σκοπούς είναι πολύ μεγάλα και για τις δύο χώρες, αλλά βέβαια και για τουριστικούς σκοπούς. Τουριστικούς σκοπούς και για την Ελλάδα και για τα νησιά της, αλλά και για την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό το δρομολόγιο θα γίνεται μία φορά την ημέρα. Θα εξυπηρετεί και τουρίστες και εμπορικούς και τι άλλους σκοπούς? Είναι για εμπορικούς σκοπούς και για τουριστικούς σκοπούς με επιβάτες. Τα δρομολόγια θα γίνονται σε καθημερινή βάση. Το πλοίο θα αναχωρεί από το λιμάνι του Τσέσμε στις 7 η ώρα το πρωί και θα είναι 2 η ώρα το μεσημέρι εδώ. Και θα φεύγει πάλι το πλοίο στις 7 η ώρα το απόγευμα για να είναι στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα μάλλον, στην Έχουν δρομολογηθεί και τα εισιτήρια και αυτά τα διαδικαστικά? Έχει πέσει και η πλατφόρμα. Μπορούν να μπουν μέσα στην σελίδα που μπορούν να κάνουν κρατήσεις, να δουν τιμές, να δουν δρομολόγια, να δουν τα πάντα.
Λοιπόν, αυτή η ενέργεια, αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά δίνει και μια δυναμική στη χώρα μας ως γεωγραφικός προσδιορισμός και με αυτό το δρομολόγιο που γίνεται. Το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι μόλις ξεκινήσουν να δείτε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί, να ξεκινήσει ένα άλλο δρομολόγιο? Τα ωφέλη καταρχήν για την Ελλάδα είναι απίστευτα και γίνεται άξονας της Ευρώπης πια, που θα υπάρχει και πιο εύκολη διέλευση των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα, έτσι, και τα νησιά του Αιγαίου και κατ' επέκταση τις χώρες της Ασίας, Τουρκίας, Ιράν, Αζερμπαϊτζάν, για να έρθουν και αυτοί στην Ελλάδα εύκολα και άνετα και γρήγορα. Φαντάζομαι θα είναι ανταγωνιστικές και οι τιμές όσο αφορά, τουλάχιστον για τις άλλες χώρες. Είναι ανταγωνιστικότατες. Mm-hmm. Δεν έχετε παρά να μπείτε μέσα στο site και θα το διαπιστώσετε το και μόνοι σας. Το site, δώστε μας τη διεύθυνση. Η διεύθυνση είναι www.aegeanseaways.com. Μάλιστα. Τα εγκαίνια της γραμμής θα γίνουν στις 2 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε σε καθημερινή βάση, 7 ώρες χρόνο ταξιδίου, για πάρα πολύ καιρό. Τα πλοία που θα κάνουν αυτή τη διαδρομή, τι πλοία θα είναι ferry boat, θα είναι... Είναι ένα πλοίο επιβατικό με τις ακτοπλοίες, σαν και αυτά που γνωρίζετε, που πάνε ήδη στα νησιά, με αρκετή δυναμική, έχει άψογες εγκαταστάσεις μέσα, duty free, καζίνο, εστιατόρια, καφετέριες. Το ταξίδι γίνεται μια εμπειρία. Μια εμπειρία που νομίζω αξίζει ο καθένας να τη δοκιμάσει. Βέβαια. Πραγματικά είναι ιστορική πλέον αυτή ναι, η γραμμή. Ναι, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε χρόνια και έγινε πραγματικότητα. Διάβαζα ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο και η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν το προηγούμενο διάστημα στην Τουρκία για να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Σαφώς. Ήταν δηλαδή, κάτι... μια πολιτική διάσταση. Ήταν κάτι το οποίο το θέλανε και οι δύο πλευρές. Απλά ξεκίνησε το λαύριο. Πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Καλά. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς που ήσασταν κοντά μας. Θα τα βλέπουμε ούτως ή άλλως, φαντάζομαι και στις 2 Ιουνίου. Θα είμαστε εκεί να παρακολουθήσουμε το πρώτο δρομολόγιο. Θα χαρούμε να σας δούμε και πάνω στο πλοίο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εμείς πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε ελάχιστο χρόνο, να πάμε μέχρι τη Βουλή. Πρέπει να ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας.